Τώρα τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με τις οικονομικές εξελίξεις και το Eurogroup. Οι τελευταίες εκκρεμότητες από ελληνικής πλευράς εν ώψη της συνεδρίας των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης την Τρίτη τέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της πολύωρης συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον κύριο Στουρνάρα. Ο Υπουργός των Οικονομικών περιμένει να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με την εκταμείευση της δόσης την Τρίτη, ενώ ο Διεθνής Τύπος εξακολουθεί να ασχολείται με τα σενάρια για το ελληνικό χρέος, με τις τελευταίες πληροφορίες να λένε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φαίνεται τελικά να υποχωρεί από τη θέση του για ένα νέο κούρεμα. Τα τελευταία μέτωπα πριν από το κρίσιμο Eurogroup της Τρίτης έκλεισε η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γιάννη Στουρνάρα προκειμένου να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες των δύο νομοθετικών πράξεων που αφορούν τη λειτουργία του νέου μηχανισμού επίτευξης στόχων αλλά και τη λειτουργία του ειδικού λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδος, στον οποίο θα κατατεθούν τα χρήματα της βοήθειας και από τον οποίο θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Έτσι, ο Υπουργός Οικονομικών θα ταξιδέψει για τις Βρυξέλλες χωρίς εκκρεμότητες στο εσωτερικό, ελπίζοντας ότι τουλάχιστον θα αποφασιστεί ένα χρονοδιάγραμμα για την εκταμείευση της δόσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Διεθνή Τύπο και μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, φαίνεται ότι βρίσκεται τελικά η χρυσή τομή για την αντιμετώπιση του ελληνικού χρέους. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δέχεται να αποσύρει την πρότασή του για κούρεμα, με αντάλλαγμα η λύση που τελικά θα επιλεγεί να καλύπτει πλήρως το στόχο της βιωσιμότητας του χρέους που θέτει η Ουάσιγκτον, δηλαδή το 120% του ΑΕΠ το 2020, καθώς το Βερολίνο δεν μπορεί να δεχτεί κούρεμα για πολιτικούς λόγους. Οι Γερμανοί δεν μπορούν να πούν το ναι, το πράσινο φως στο ζήτημα του κουρέματος, γιατί με αυτό το κούρεμα, το οποίο είναι θεσμικό, επίσημο κούρεμα, για πρώτη φορά θα πληρώσει ο φορολογούμενος ο Γερμανός. Κάτι που έχει υποσχεθεί η κυρία Μέρκελ ότι δεν θα γίνει ποτέ. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα προωθηθεί η λύση ενός κοκτέιλ μέτρων, όπως το χαρακτηρίζουν οι γερμανικές εφημερίδες, που θα περιλαμβάνει σημαντική μείωση, ενδεχομένως και μηδενισμό επιτοκίων, μετακύλυση της περιόδου αποπληρωμής, καθώς και η παροχή από τις κεντρικές τράπεζες των κερδών που αποκομίζουν από τα ελληνικά ομόλογα στα ίδια τα κράτη για να δοθούν στην Ελλάδα, ενδεχομένως για την επαναγορά του χρέους της. Από το Μιλάνο, ο Μάριο Μόντι τόνισε ότι έως τώρα οι Ευρωπαίοι ήταν υπερβολικά απαιτητικοί με την Ελλάδα, αναφερόμενος και στη δημοσιονομική επιμήκυνση. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, απαιτήθηκε μέσα σε 3 χρόνια μια επανάσταση ηθική, νομική, κοινωνική, όπως και η καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής. Πρόκειται όμως για μια επανάσταση που χρειαζόταν μια γενιά. Απαιτήθηκαν υπερβολικά πολλά πράγματα, δεν επιτεύχθηκε ο στόχος και κατά συνέπεια κατέστη αναγκαία επίδειξη ανοχής σε ό,τι αφορά μια παράταση χρόνου. Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Γιώργ Άσμουνσεν, ο οποίος υποστήριξε ότι μετά το 2014 η Ελλάδα θα χρειαστεί και νέα δανειακή σύμβαση. Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών της Γερμανίας, Ζίγμαρ Γκάμπριελ, μιλώντας στην Bild, διαμηνύει ότι το κόμμα του δεν θα στηρίξει καμιά λύση για την Ελλάδα εάν δεν πληρώσουν και οι εύποροι Έλληνες, αποκαλώντας κλεπταποδόχους τους Ευρωπαίους ηγέτες, στον οποίο τις χώρες κατέληγαν τα χρήματα των Ελλήνων δισεκατομμυριούχων. Δεν μπορώ να διανοηθώ ένα νέο πακέτο βοήθειας χωρίς να πρέπει και οι πλούσιοι Έλληνες να πληρώσουν. Οι ηγεσίες θα έπρεπε να ντρέπονται που κέρδισαν κρυφά σαν κλεπταποδόχοι από τη φοροδιαφυγή των δισεκατομμυριούχων Ελλήνων και μετά ζητούσαν από τους Γερμανούς και τους Ευρωπαίους φορολογούμενους χρήματα για πακέτα διάσωσης. Κριτική στην Ευρώπη ασκεί μιλώντας την καθημερινή της Κυριακής και το πρώην μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Λορέντζο Μπίνις Μάγκη, κάνοντας λόγο για ημίμετρα στην περίπτωση της Ελλάδας, ενώ τάχθηκε κατά του κουρέματος του χρέους. Έδωσαν στην Ελλάδα 2 επιπλέον χρόνια, αλλά δεν βρήκαν λύση για τη χρηματοδότηση. Υπάρχουν τεχνικές λύσεις που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν, όπου οι ημερομηνίες λήξης των δανείων μεταφέρονται τόσο βαθιά στο μέλλον και τα επιτόκια μειώνονται τόσο πολύ που το χρέος είναι σχεδόν σαν να μην υπάρχει. Με την έγκριση της εκταμείευσης της δόσης δεν σημαίνει ότι τελειώνει και ο μαραθώνιος για την κυβέρνηση, που μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα πρέπει μεταξύ άλλων να προωθήσει το φορολογικό νομοσχέδιο, το πρόγραμμα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες, την απελευθέρωση δεκάδων κλειστών επαγγελμάτων, το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, την καθολική ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την ανακοίνωση από την Τράπεζα της Ελλάδος των κεφαλαιακών αναγκών κάθε τράπεζας. Θα μείνουμε λίγο στο Eurogroup της Τρίτης, γιατί σε αυτό αναφέρθηκε πριν από λίγο ο κύριος Σόιμπλε. Δίνουμε αμέσως το λόγο στον Κώστα Σημεωνίδη. Κώστα. Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Σόιμπλε εμφανίστηκε για άλλη μια φορά αρκετά αισιόδοξος ότι μέχρι την Τρίτη θα γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ Ευρωζώνης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και θα βρεθεί κοινός παρονομαστής. Πρέπει να βρούμε μια κοινή γραμμή, όπως είπε, και αυτό μέχρι την Τρίτη. Καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και θα τα καταφέρουμε, όπως τόνισε. Το ζητούμενο όμως, όπως υπογράμμισε, σχολιάζοντας ένα βίντεο που προηγήθηκε τη συνέντευξη αυτή, είναι να αλλάξει η ελληνική οικονομία με τρόπο ώστε να γίνει ανταγωνιστική μέσα από τις διαρθρώσεις
ορθωτικές μεταρρυθμίσεις. Δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή ως προς αυτό. Παραδέχθηκε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος ο δρόμος για την Ελλάδα, αλλά τα προβλήματα πρέπει να λυθούν. Η Ελλάδα χρειάζεται χρόνο, καθώς ορισμένα πράγματα δεν γίνονται εν μία νυχτή. Ερωτηθείς τώρα για το ενδεχόμενο νέο κουρέματος. Ο Wolfgang Schäuble υπογράμμισε ότι το γεγονός ότι η γερμανική κυβέρνηση το απορρίπτει δεν είναι μία γερμανική ιδιαιτερότητα. Δεν είναι πρόβλημα της Γερμανίας, όπως είπε, γιατί για όλες τις χώρες ισχύει ότι δεν μπορείς να δίνεις δάνεια και εγγυήσεις και μετά να κάνεις κούρεμα πάνω σε αυτά. Δεν επιτρέπεται αυτό, όπως είπε, και αυτό το γνωρίζει και η κυρία Λαγκάρτ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, και να συνδεθούμε τώρα με τον πρόδρομο Πάπα Ηλιόπουλο για να δούμε, πρόδρομε, τι έγινε σε αυτή τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου του κυρίου Σαμαρά με το Οικονομικό Επιτελείο. Μια σύσκεψη, Σπύρο, που δεν έχει τελειώσει. Έχουν περάσει περίπου 10 ώρες που είναι ο κύριος Τουρνάρας στο Μέγαρο Μαξίμου. Μαζί λοιπόν με τον Πρωθυπουργό συζήτησαν όλα τα θέματα ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα μεθαύριο στο Eurogroup, όπου περιμένουμε σημαντικές αποφάσεις για τη χώρα μας. Έγινε εκτεταμένη συζήτηση, από ό,τι μαθαίνουμε, για τα ζητήματα βιωσιμότητας του χρέους, αλλά και του κόστους της επιμήκυνσης, όλα τα σενάρια δηλαδή. Ενώ ο γραμματέας της κυβέρνησης, ο κ. Μπαλτάκος, πρέπει να σου πω ότι ολοκλήρωσε απόψε και δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με τις οποίες θα ρυθμίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν διευκρινήσεις στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν από 10 μέρες στη Βουλή. Τι αφορούν, πρόδρομο, αυτές οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου? Ουσιαστικά δημιουργείται ένας μηχανισμός επίτευξης στόχων και επίσης δημιουργείται και ένας κανονισμός λειτουργίας του λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας, όπου θα κατατεθούν τα χρήματα της βοήθειας και από τον οποίο θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Με το μηχανισμό τώρα επίτευξης στόχων, βλέπουμε και στην κάρτα μας, τον ετοίμασε ο κ. Σταϊκούρας, θα ελέγχονται ανά πάσα στιγμή υπουργεία, φορείς του δημοσίου και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αποκλήσεις από τους προϋπολογισμούς τους. Κάθε μήνα θα ελέγχεται η πορεία υλοποίησης των στόχων, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα κάποιες υπερβάσεις, και σε περίπτωση που η υπέρβαση ξεπερνά το 10% του στόχου, θα πρέπει να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. Εάν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, τότε θα περικόπτεται, Σπύρο, με απόφαση του Διευθυντή Προϋπολογισμού, ποσό πιστώσεων λειτουργικών δαπανών ίσο με το ποσό υπέρβασης πέραν του 10%. Τώρα, αν η κατάσταση βέβαια ξεφύγει, αναμένεται να τοποθετείται και ένας επόπτης, Έλληνας να διευκρινίσουμε, για την πιστή εφαρμογή του μνημονίου, ώστε να μην υπάρχουν αποκλήσεις στους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε, πρόδρομε. Τώρα, μετά την εκταμείευση της δόσης, τοποθετούνται χρονικά οι πρωτοβουλίες που αναμένεται να λάβει ο Πρωθυπουργός για τον ανασχηματισμό, τη λειτουργία και τη δομή της κυβέρνησης. Κυβερνητικοί βουλευτές, ακόμη και βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς, κρατούν αποστάσεις στο θέμα που έχει προκύψει μετά τις δηλώσεις Ρουπακιώτη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί ψηλά στην πολιτική του ατζέντα το αίτημα για εκλογές. Σε τεντωμένο σκηνή βαδίζει η κυβέρνηση εν αναμονή της εκταμείευσης της επόμενης δόσης. Βαρόμετρο για τις εξελίξεις θα αποτελέσει το Eurogroup της Τρίτης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ο Πρωθυπουργός θα μπορέσει να διαμορφώσει τις νέες ισορροπίες, αλλάζοντας πρόσωπα σε υπουργεία μετά από συνεννόηση με τους κύριους Βενιζέλο και Κουβέλη. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, και όχι μόνο από την κυβέρνηση, από όλη την ελληνική κοινωνία, να ξεπεράσουμε αυτή την δύσκολη κατάσταση και να μπορέσουμε να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης. Λοιπόν, όποιοι δεν θέλουν να δώσουν αυτή τη μάχη, τι να πω, είναι άλλοι που θέλουν να τη δώσουν. Την ανάγκη αλλαγή του κλίματος με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους εταίρους, τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Δεν πρέπει αυτή η συζήτηση για τις εθνικές προτεραιότητες να συγχαίεται με το ρόλο των προσώπων. Επήγουν δύο πράγματα. Πρώτον, μια επικαιροποιημένη συμφωνία μεταξύ των τριών κομμάτων για τις σχέσεις τους και την εθνική στρατηγική, τώρα που μπαίνουμε πια σε άλλη φάση. Και δεύτερον, η εφαρμογή πολύ καθαρών και αυστηρών κανόνων σχετικά με τη λειτουργία της κυβέρνησης και τη σχέση κυβέρνησης και κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Με εσωτερικά προβλήματα στη Δημοκρατική Αριστερά, ο Φώτης Κουβέλης εστιάζει πρώτα στην αποδέσμευση της δόσης των 31,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επιλέξαμε να μην δημιουργηθεί πολιτική αστάθεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνία, και να υπηρετήσουμε την παραμονή της χώρας στο ευρώ. Αυτή η επιλογή μας παραμένει στο ακέραιο. Για τον Υπουργό Δικαιοσύνης Αντώνη Ρουπακιώτη, ο Φώτης Κουβέλης τόνισε πως η Δημοκρατική Αριστερά τον περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη. Σας ξαναλέω ότι κατά τη δικιά μου άποψη και είναι η προσωπική μου θέση, δεν μπορεί να υπάρχει υπουργός, πολιτικός εν γέννη, που να υπογράφει ότι του φέρνουν. Την ίδια ώρα, με σύμμαχο τις κοινωνικές αντιδράσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να ζητά εκλογές. Κύριε Χουντή, γιατί δεν καταθέτετε πρόταση μομφής? Μην με κοιτάτε, δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Γιατί δεν καταθέτετε πρόταση μομφής? Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μια οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία 151 βουλευτών, καταθέστε πρόταση μομφής. Το πρώτο που λέμε εμείς είναι
ότι η κυβέρνηση που αποτελείται από τρία κόμματα, στηρίζεται από τρία κόμματα και που αθρηστικά ξεκίνησαν με έναν αριθμό 179, αν δεν κάνω λάθος, έφτασε να συζητείται αν μπορεί να πάρει την πλειοψηφία, οριακά ήταν 153 κτλ. Την προσφυγή στις κάλπες ζήτησε ο Πάνος Καμένος. Εγώ πιστεύω δυστυχώς, κύριε Αυτιά, ότι μέχρι την άνοιξη δεν βγαίνουμε. Όσο μπαίνουμε βαθιά στο μνημόνιο, τόσο σκλαβώνει την πατρίδα μας. Εμείς θέλουμε εκλογές τώρα. Επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά εξαπέλυσε η Γενική Γραμματεία του Κομμουνιστικού Κόμματος σε συνέντευξη που παραχώρησε στον επενδυτή. Αυτό στο οποίο ταχύτατα μετεξελίσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ΠΑΣΟΚ του 2009. Αντιγράφει τις θέσεις και τα κόλπα του. Παραδείγματος χάρη, η θέση του είναι υπέρ της ανταγωνιστικότητας, αλλά με διαρθρωτικές αλλαγές. Δεν είναι η ίδια ακριβώς με αυτή του ΠΑΣΟΚ του 2009. Ούτε η τοκογλυφική δόση, ούτε ο ανασχηματισμός δεν πρόκειται να περισσώσουν το καταραίων σύστημα εξουσίας. Η διαφθορά, η ατιμορρησία και το ξεπούλημα της χώρας στους πιστωτές έχουν ήδη σημάνει το τέλος της μεταπολίτευσης. Και να έρθουμε τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, να συνδεθούμε με τον Αντώνη Ατζολέτο. Καταρχάς, Αντώνη, είχαμε ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που ετοιμάζει η κυβέρνηση, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο πρόδρομος Παπαϊλιόπουλος. Είχαμε τοποθέτηση για το θέμα σε υψηλούς τόνους. Αναφέρουν πως οι πράξεις αυτές αποτελούν άνευ προηγουμένου διεθνή οικονομικό έλεγχο της χώρας, μετατρέποντάς τη σε μια ιωνία αποικία του χρέους, με μια νέα δημοσιονομική θηλιά, όπως λένε στην οικονομία, συρρυκνώνοντας παράλληλα τη δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία, αναφέρω στην Κουμουνδούρου. Να έρθουμε τώρα λίγο, Αντώνη, στα ιστορικά του ΣΥΡΙΖΑ, όπου και εκεί είναι έντονες οι διεργασίες για την ίδρυση αυτού του νέου ενιαίου πολιτικού φορέα. Έχουμε μάλιστα και την πανελλαδική συνδιάσκεψη το τριήμερο 30 Νοεμβρίου με 2 Δεκεμβρίου. Και το θέμα είναι τι θα συζητηθεί εκεί. Μιλώντας με συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, μας τονίζουν πως θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση σε δύο άξονες. Πρώτον, να βρεθεί ο βαθμός όσμωσης και κατά πόσο μπορούν να συνυπάρξουν οι διαφορετικές συνιστώσεις που λειτουργούν αυτή τη στιγμή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεύτερον, να τεθούν ζητήματα που έχουν να κάνουν καθαρά με την πολιτική που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα, δηλαδή ποιες συμμαχίες μπορούν να επιτευχθούν, τι βελτιώσεις μπορούν να υπάρξουν στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το ζήτημα των πρόορων εκλογών, αλλά και το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα plan B από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας θα δώσει αύριο και συνέντευξη τύπου εν όψη αυτής της πανελλαδικής συνδιάσκεψης. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να δώσει μια πρώτη εικόνα αύριο των εσωτερικών διεργασιών. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθεί πως θα έχουμε τις εκλογές στις τοπικές οργανώσεις, οι οποίες υπολογίζονται πάνω από 400. Συνολικά, Σπύρο, θα εκλεγούν περίπου 2.500 εκπρόσωποι στην πανελλαδική συνδιάσκεψη. Απαραίτητη προϋπόθεση το 35% αυτών να είναι γυναίκες. Και όσον αφορά τα μέλη, οι πληροφορίες που έχουμε από στελέχη της Κουμουνδούρου αναφέρουν πως από το καλοκαίρι που ξεκίνησαν οι λαϊκές συνελεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί περίπου οι μισές και έχουν εγγραφεί πάνω από 10.000 μέλη. Στο ΣΥΡΙΖΑ ευελπιστούν αυτός ο αριθμός να φτάσει ακόμα και τα 25 με 30.000 μέλη. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη.